Κυρίες και κύριοι, βράδυ Σαββάτου και ο κύριος Δημήτρης Πιάνγκης, ο βουλευτής Κέρκυρας του Κινήματος Αλλαγής, είναι μαζί μας. Είναι μια συζήτηση ενδιαφέρουσα αυτή η οποία θα κάνουμε, καθώς ο κύριος Δημήτρης Πιάνγκης εκ των υστέρων φαίνεται να δικαιώνεται και μάλιστα από έναν υπουργό της κυβέρνησης, της ίδιας κυβέρνησης, όπου είχε απορρίψει όλα εκείνα τα οποία είχε ο ίδιος διατυπώσει και πει σχετικά με το επιχειρησιακό κέντρο πολιτικής προστασίας στα Ιόνια νησιά. Θυμίζω ότι ο σημερινός καλεσμένος μας είχε μιλήσει για ένα στρατηγικό κέντρο, το οποίο μάλιστα ως λογική το υποστήριζαν και άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται στις δομές της πολιτικής προστασίας, αλλά τότε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας υπό τον κύριο Νίκο Χαρδαλιά είχε απαντήσει άλλος. Το ενδιαφέρον είναι ότι στη σύσκεψη υπό τον κύριο Στυλιανίδη φαίνεται να το αντιλαμβάνεται αυτό η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Καλησπέρα κύριε Βουλευτά, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Βουλευτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάβασα με ενδιαφέρον την ανακοίνωση την οποία εκδώσατε μετά τη σύσκεψη με τον κύριο Στυλιανίδη. Μου έκανε θετική εντύπωση το ότι στεαθήκατε και στο ότι δεν είχε, ήταν καλεσμένο το τμήμα Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Δηλαδή, ο τεχνικός κόσμος της Κέρκυρας που καλείται να δώσει λύσεις σε προβλήματα τα οποία είναι χρονίζοντα και εκρηκτικά τελικά στο αποτέλεσμά τους για όλους μας. Θα μιλήσουμε λίγο και για... Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αλλαγής. Εγώ σας ευχαριστώ που είστε βράδυ Σαββάτου αντί να κάνετε μια κοσμική έξοδο. Εδώ. Ξέρετε, οι ώρες είναι δύσκολες. Οι ώρες είναι δύσκολες πραγματικά. Αυτά που βιώνουν οι συντοπίτες μας με την κακοκαιρία είναι το ελάχιστο να συζητήσουμε λίγο μαζί τους και να δούμε ο καθένας τα συμπεράσματα που έχει βγάλει αυτό το διάστημα για να δούμε και τελικά ποιο θα είναι το επόμενο βήμα μας. Αυτό ήταν και ο λόγος, κύριε Ζηνιάτη, που θεώρησα αναγκαίο να βγάλω ένα δελτίο τύπου την επόμενη μέρα από αυτή τη συζήτηση που έγινε στην περιφέρεια με πρωτοβουλία το κλιμάκιο, το κυβερνητικό που ήταν, έτσι ώστε να υποθούν τα πράγματα, να αναλαβαίνει ο καθένας ένας τις ευθύνες του. Αυτή, ξέρετε, αυτό το μπλέξιμο των αρμοδιοτήτων δεν είναι δικιά μου δουλειά, είναι του Δήμου. Δεν είναι του Δήμου, είναι της περιφέρειας. Δεν είναι της περιφέρειας, είναι της αποκεντρωμένης. Έχει αρχίσει και κουράζει τον πολίτη. Έχει αρχίσει και κουράζει και όχι τον μόνο κόσμο. Κουράζει και εξοργίζει. Και εξοργίζει, ακριβώς. Και πρέπει λοιπόν να δώσουμε γρήγορες απαντήσεις. Πρέπει να δώσουμε γρήγορες απαντήσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας. Είδατε και σήμερα με μια μικρή βροχή. Αυτή τη φορά δεν νομίζω να πιστεύει κανείς ότι... Αλλά μπορούμε να βλέπουμε, παρακαλώ πολύ, ροή και βίντεο. Όπως μιλάμε με τον κύριο Μπιάνγκη, καταγράψαμε εικόνες σε διάφορα σημεία και θα δείτε αργότερα και ένα βίντεο το οποίο είναι από το περίφημο ρέμα των Βαρυπατάδων με ροή προς το Τρίκλινο. Πόσο από καμιά ώρα, ευτυχώς, δεν είχαμε τα ίδια φαινόμενα που είχαμε πριν από 10 μέρες. Θα σας πω, ξεκινώντας από αυτό, δηλαδή βλέποντας πλέον ότι έχουμε πλέον τον εχθρό μπροστά μας. Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να έχουμε άσχημη προέκταση όλη αυτή η ιστορία. Θα σας πω ένα συμπέρασμα που κατέληξε ο προϊστάμενος, ο περιφερειακός διευθυντής της πυροσβεστικής στη συγκεκριμένη σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια. Τη συγκεκριμένη λοιπόν ο κύριος Ρουμελιώτης, προσπαθώντας όλοι να αναρωτιόμασταν γιατί φτάσαμε στο σημείο να πλημμυρίσουμε και να διακινδυνεύσουμε ακόμα και ανθρώπινες ζωές, το ένα ζητούμενο είναι η μεγάλη ποσότητα του νερού. Πλέον είναι κοινά αποδεκτό, το ξεκαθαρίσαμε. Ο κ. Ρουμελιώτης λοιπόν έδωκε την απάντηση την ίδια στιγμή. Αρκεί να σας πω, κύριε Ζηνιάτη, ότι παρουσίασε 5-6 διαφάνειες, εικόνες διαφορετικές, τις οποίες έτρεξε στο αρχείο του και μέσα από το οποίο απέδειξε τι? Ότι στα σημεία που υπήρξαν αυτά τα στοιχεία της πλημμύρας είναι στοιχεία τα οποία έρχονται από πολύ παλιά. Βέβαια. Είναι στοιχεία τα οποία τα γνωρίζουμε λίγο πολύ όλοι, Δήμος, Περιφέρεια, Κεντρική Εξουσία, οι πάντες, και τα οποία ουσιαστικά δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να τα... Κύριε Βουλευτά, τώρα εδώ ζούμε. Εσείς δεν είσαστε της πλατείας Κολνακίου. Απόψε το βράδυ θα πάτε στη Βόρεια Κέρκυρα, στο πατρικό σας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ρίζες. Όχι. Λέω το εξής, ότι περπατάμε, περνάμε δρόμους. Βεβαίως. Ζούμε εδώ. Πότε εσείς θυμηθήκατε τα ρέματα να έχουν καθαριστεί? Είναι δίκιο. Σήμερα εγώ καθόμουν και κοίταζα. Μπορούμε να δούμε και το άλλο βίντεο, παρακαλώ πολύ, κύριε Κοντέ, αν έχετε την καλοσύνη. Λοιπόν, σήμερα εγώ πήγα στο σημείο που πλημμύρισε και το οποίο από θαύμα δεν οδήγησε σε απώλεια ζωής. Αυτό είναι το περίφημο ρέμα των Βαρυπατάδων, δείτε το παρακαλώ πάρα πολύ, αν είναι και full screen Σπύρο ακόμη καλύτερα, είναι με το κινητό τηλέφωνο, ωραία. Τα δέντρα είναι μες στο ρέμα.
είναι το, αυτό το ρέμα που οδηγεί προς το γεφύρι της Άφρας, το οποίο το υπερκάλυψε το νερό. Γιατί? Διότι κουβαλούσε κορμούς, κουβαλούσε σκουπίδια, κουβαλούσε πέτρες. Αυτά δεν καθαρίστηκαν. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Ένα είναι γιατί δημιουργήθηκε όλη αυτή η ιστορία και ένα είναι ποια είναι τα συμπεράσματά μας και ποια είναι η επόμενη μέρα. Και εμένα αυτό όχι, είναι... υπάρχει και κάτι αυτό είναι που μ' ανησυχεί. Ζητάω συγγνώμη, σε διακόπτω. Αυτό το βίντεο θα ήθελα να το ξαναδούμε. Εγώ είδα σε διάφορα σημεία του δρόμου που οδηγεί από Βυρό προς Βαρυπατάδες. Τα νερά τρέχαν στη μέση του δρόμου. Έτσι είναι. Δεν είχαμε έργα τα οποία να οδηγούν τα όμβρια ύδατα, τη ροή των ομβρίων δεξιά και αριστερά στους παρακείμενους κυμάτους με φθορές στο οδικό δίκτυο και να έχουμε ένα ράβε ξύλωνε καθέτος. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ευθύνη των δημοσίων υπηρεσιών ή των αρμοδίων υπηρεσιών, των μελετητών, των όποιων παρεμβάσεων. Εγώ θα σας πω για να φανεί η έλλειψη προετοιμασίας. Εδώ, αν το δείτε το βίντεο, τα νερά είναι μετά το χωριό Βυρός, είναι ο δρόμος που πηγαίνει προς Καλαφατιώνες και Βαρυπατάδες. Εκεί τα νερά είναι μέσα στο δρόμο και τρέχουνε, πέφτουνε, όχι σε ρήθρο, αλλά πέφτουνε, ξέρετε, όπου βρήκανε μια άκρη, ξεμπουκάρανε προς τον παρακείμενο χύμαρο. Να σας πω, κύριε Ζηνιάτη, επειδή του να καθόμαστε να αντιπαρατεθόμεθα για ποιος φταίει και αν υπήρχαν εκείνες οι εργασίες, προετοιμασίες για το καιρικό φαινόμενο, είναι λίγο αργά να το κάνουμε. Εγώ θα σας πω κάτι απλό. Ας ξεκινήσουμε τώρα, αυτή τη στιγμή, αύριο το πρωί, οποιοδήποτε συντοπίτης μας ακούει, να ξεκινήσει από εδώ και να πάει στο βόρειο συγκρότημα, σε οποιοδήποτε οδό θέλει να ακολουθήσει της περιφερειακής αρχής. Είναι περιφερειακή οδό. Είναι νομαρχιακός, παλιά νομαρχιακή εθνική οδός. Δεν είναι καθαρισμένος ο δρόμος δεξιά και αριστερά. Δεν είναι καθαρισμένα, δεν έχουν φύγει τα καλάμια μέσα από τους δρόμους. Ο δρόμος δεν έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις έτσι ώστε να σπάμε τη δύναμη του νερού δεξιά και αριστερά, να μην φτάνει σε ένα σημείο. Οπότε πλέον είναι ανεξέλεκτη. Ναι, αλλά ξέρετε, εγώ δεν είδα και να παρετούμε και ντρέπομαι. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Βρέθηκα σήμερα στο γεφύρι της Άφρας με κάποια αυτοδιοικητικά στελέχη και τους ρώτησα. Τι κάνατε το καλοκαίρι, μήνας Ιούνιος, μήνας Ιούλιος, μήνας Αύγουστος, μήνας Σεπτέμβριος, τι κάνατε για να είναι καθαρά τα ρήθρα? Και πήρα την εξής απάντηση. Δώσαμε χρήματα στα τοπικά συμβούλια, δηλαδή η περίφημη παγία των 300, 400, 500 ευρώ κάλυπτε την ανάγκη καθαρισμού των ρήθρων ή ό,τι έχει αρμοδιότητα η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση. Όχι προφανώς. Και κανένας δεν λέει μετά τις καταστροφές, συγγνώμη, έκανα λάθος, δεν ήμουν παραγωγικός, παρετούμε. Σας είπα ότι με ανησυχεί περισσότερο από την έλλειψη συγγνώμης, με ανησυχεί επόμενη μέρα. Εμένα και όταν την επόμενη μέρα. Η κοινωνία των πολιτών, κύριε Βουλευτά, δεν πήγε στον εισαγγελέα να καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου, να αρχίσει πια και αυτή η δικαιοσύνη και αυτή η δομή της συντεταγμένης πολιτείας να ελέγχει ποιοι μισθοί έχουν πέσει τσάμπα, ποιοι είναι ανίκανοι στη θέση την οποία υπηρετούν και ποιοι τελικά έχουν μια εγκληματική αδιαφορία για τον κοινωνικό μας χώρο, για τη ζωή όλων μας. Αυτό Ζηγιάτη, δεν είναι ένα ζητούμενο κάποια στιγμή. Σας λέω ότι με φοβίζει η επόμενη μέρα και η έλλειψη σχεδιασμού για έναν απλό λόγο. Τώρα τα έχουμε ρίξει όλα και περιμένουμε την επόμενη μέρα, την Κυριακή ή τη Δευτέρα που θα έρθει ο στρατός. Δηλαδή, τη λύση για την πλημμύρα που γίνεται στο αεροδρόμιο θα τη δώσει ο στρατός. Τη λύση για ό,τι έγινε σήμερα στη Χρυσίδα θα τη δώσει ο στρατός. Οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και καλά τις φωνάξαμε για να παρέμβουν στα μεγάλα ποτάμια. Είτε της Μεσογγής, αν θέλετε, είτε αυτού του ποταμού. Ναι, το επόμενη μέρα όμως, σήμερα με τα φαινόμενα που ζήσαμε, είδαμε ότι κινδυνέψει ο κόσμος στη Χρυσίδα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν. Και στον Κάβο σήμερα, θα δείτε πλάνα. Επίσης στον Κάβο. Με έχουν πάρει και τηλέφωνα. Με έχουν πάρει αρκετά τηλέφωνα. Ο κόσμος νιώθει κάβος, πραγματικά. Είναι κάβος αυτά πλάνα. Είναι, ναι, ναι, είναι κάβος. Ο κόσμος νιώθει ότι από παντού πλήττεται. Πρέπει από κάπου να του δείξουμε ότι είμαστε δίπλα του. Γι' αυτό σας έλεγα και προηγουμένως ότι ένιωσα την ανάγκη μετά τη σύσκεψη τη συγκεκριμένη που έγινε στην περιφέρεια με το κλιμάκιο το κυβερνητικό να ξεκαθαρίσω στην κοινωνία μας την τοπική ποια ήταν η θέση μου. Εμένα η θέση μου λοιπόν, κύριε Ζηνιάτη, πέραν από το Περιφερειακό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας, θα το αναφέρω και αυτό. Ξεκίνησα με ένα σημείο ότι εγώ ενώνω τις φωνές μου με τα αιτήματα των Δημάρχων και της Περιφέρειας όσον αφορά τα αιτήματα στην κυβερνητικό κλιμάκιο. Ναι, στη χρηματοδότηση. Στη χρηματοδότηση. Από εκεί και θα δούμε για το θέμα της χρηματοδότησης, γιατί και εκεί, αν θέλετε, έχω τις ενστάσεις μου. Στη συνέχεια, το δεύτερο πράγμα που έκανα ήταν να πω ότι χρειάζεται άμεσα να δείξουμε την παρουσία μας στην κοινωνία και για να τη δείξουμε πρέπει να αποζημιώσουμε άμεσα και τις οικοσκευές και τους επιχειρηματίες.
να βγουν γρήγορα τα κλιμάκια και το γρηγορότερο δυνατό να γίνει αυτή, να γίνει αυτή η προσπάθεια. Έτσι ώστε να νιώσουν και αυτοί ότι έχουν. Εγώ είχα μια πληροφορία σήμερα. Παρακαλώ. Ότι δεν βγήκαν συνεργεία της περιφέρειας για να κάνουν καθαρισμό, γιατί δεν υπήρχαν οδηγοί για κάποια οχήματα. Δηλαδή πράγματα τα οποία ακούγοντάς τα, αρχίζω και νιώθω ότι απειλείται το τριχωτό της κεφαλής μου και δεν σας κρύβω ότι έχω ιδιαίτερη αγωνία γι' αυτό. Αλήθεια. Δηλαδή, λέω, βρε παιδάκι μου, ή το Σαββατοκύριακο δεν θα γίνει απογραφή, διότι τα κλιμάκια των τεχνικών του Δήμου της Νότιας Κέρκυρας δεν εργάζονται. Και ίδια ώρα έχουμε καταστροφή. Έχουμε ηκεσία. Έχουμε θρήνο σε κάποιες των περιπτώσεων. Έχετε δίκιο. Εντάξει, ωραία. Μα πώς να μην υπάρξει θρήνος όταν ο άλλος χάνει τους αγώνες μιας ολόκληρης ζωής, χάνει την περιουσία του, χάνει το σπίτι του. Αυτή τη στιγμή που εμείς καθόμαστε εδώ με τις γραβάτες μας και τα σακάκια μας, κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν. Ακόμα τα στρώματά τους είναι μουσκεμένα. Έτσι. Ακόμα οι κουβέρτες τους είναι μουσκεμένες. Δεν μπορούν να μπουν στο σπίτι τους. Κάποιοι άλλοι βλέπουν το χώρο εργασίας τους, την επιχείρησή τους, να μην έχει αντικείμενο πλέον. Και έχουν υποχρεώσεις, έχουν τις οικογένειές τους. Έχουν τις υποχρεώσεις που τρέχουν δεξιά-αριστερά. Κάποιος πρέπει να ενδιαφερθεί για αυτούς τους ανθρώπους. Και βλέπετε ότι το έχουμε πάρει τελείως αψήφιστα. Από την έννοια του ότι δεν δίνουμε κάτι χειροπιαστό, δεν απαντάμε χειροπιαστά, δεν περνάμε σε αυτούς τους ανθρώπους την παρουσία μας όσο γίνεται πιο χειροπιαστά. Όχι με το θα δούμε, θα κάνουμε. Αυτό το θα δούμε το πληρώνουν τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια οι κάτοικοι αυτού του νησιού. Είναι λοιπόν μια πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα είναι ότι κινδυνεύσαμε να χάσουμε ζωές εδώ και μια εβδομάδα, και μια άλλη πραγματικότητα μεγάλη είναι ότι κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή να χάσουμε ζωές έτσι όπως πάμε. Γιατί δεν έχουμε παρέμβει. Στην έλευση του κυβερνητικού κλιμακίου. Μία εβδομάδα μετά τα γεγονότα και έχοντας προηγηθεί η παρουσία του κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θεωρώ ότι αυτό έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο να έρθει ο κύριος Τηλιανίδης και ο κύριος Τριαντόπουλος στην Κέρκυρα. Χωρίς μάλιστα ανακοίνωση, προσέξτε, και fast track επίσκεψη. 4 μόλις ώρες. Δεν πήγα στη Μεσογείο και άκουσα μια εξήγηση από τον κύριο Γκίκα, τον συνάδελφό σας της Νέας Δημοκρατίας, να λέει πήραμε βίντεο στην υπερπτήση με το ελικόπτερο. Πράγματα τα οποία τα ακούω. Δεν τιμάνε την κυβερνητική εξουσία. Φυσικά. Δεν τιμάνε την νοημοσύνη μας πρωτίστως. Και την νοημοσύνη τους. Υποτιμάνε την νοημοσύνη μας. Ακριβώς. Η δική μας. Και προφανώς. Και νομίζω, δεν ξέρω αν έχει προσωπική αντίληψη ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά αυτός σου επέλεξε, αυτός έχει την ευθύνη. Αλλά αυτό το πράγμα αρχίζει και μοιάζει με ένα τεράστιο ανέκδοτο. Είχαμε μηνύματα, κύριε Βουλευτά. Μηνύματα. Και παρακαλώ πολύ, μπορούμε να βρούμε το βίντεο από την Κορέξπο, από εκεί που ο συμπολίτης μας, ο κύριος Πανδής, έπαθε τις μεγάλες ζημίες. Το παλαιότερο, αυτό που καταγράψαμε την πρώτη μέρα. Λέω. Το Υπουργείο Οικονομικών σήμερα δεν έχει βγάλει ανακοίνωση. Τι γίνεται με φορολογικές υποχρεώσεις ανθρώπων οι οποίοι κατεστράφησαν, τι γίνεται με τις ασφαλιστικές εισφορές, τι γίνεται με εργαζόμενους επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να εργαστούν. Ακόμη. Αυτό θα σας απαντούσα, ότι πέραν από την αργοπορία του κυβερνητικού κλιμακίου, που είναι ένα δεδομένο και χρήση αξιολόγησης, θα σεβαστώ την παρατήρησή σας, εμένα με ενδιέφερε περισσότερο που διεπίστωσα ότι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν εδώ, μας ακούσανε με μεγάλη προσοχή, αλλά δεν φέρανε τίποτα. Δεν είπαν κάτι χειροπιαστό. Δεν είπαν κάτι το οποίο να μας δίνει μια ελπίδα ότι πράγματι η λύση είναι εδώ, έξω, βρίσκεται την επόμενη μέρα, στη μεθεπόμενη, μετά από 3, μετά από 5 μέρες. Και κάτι πολύ απλό, ούτε καν μπήκανε στη διαδικασία να ενισχύσουν άμεσα τις οικοσυσκευές και τις οικογένειες αυτές που έχουν χάσει το σύμπαν με ένα ελάχιστο, με τα 500-600 ευρώ που έχουν δώσει σε άλλες μέρη της Ελλάδος που έχουν υποστεί το ίδιο πρόβλημα. Τίποτα, δεν πήραμε δηλαδή, κάτι χειροπιαστό. Δεν μας είπαν μια αναστολή για την εφορία. Δεν μας είπαν μια αναστολή για τίποτα. Έφυγε το κυβερνητικό κλιμάκιο και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας από τον περισπούδαστο κύριο Στυλιανίδη, όπου ορκίστηκε Έλληνας υπήκος μία ώρα πριν ορκιστεί. Είναι το τυπικό αυτό, ξέρετε. Ναι, όντας Έλληνας είναι το τυπικό εγώ αυτό. Εγώ λέω το εξής, ότι εξέλιπε ανθρώπινο δυναμικό στη φαρέτρα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, αλλά ας μην το αναγάγουμε στο θέμα ενός Έλληνα από την Κύπρο, έτσι. Ας μην το αναγάγουμε από εκεί. Με συγχωρείτε, οι Κύπροι ανήκουν στο ίδιο έθνος με εμάς. Ακριβώς αυτό λέω. Αλλά είναι μια ήταν άλλη το τυπικό πατρίδα. Αυτό δηλαδή. Είναι μια άλλη πατρίδα η Κύπρος και μια άλλη πατρίδα η Ελλάδα. Απόλυτα συμφωνώ. Έτσι, απόλυτα και κάποια συμφωνώ. Πράγματα πρέπει να μάθουμε και να τα σεβόμαστε και κυρίως να τα αντιλαμβανόμαστε. Αλλά το να κάνω μεταγραφή, να κάνω υπουργό. Άρον-άρον μετά το αποτυχημένο εκείνο εγχείρημα του Ναύαρχου Αποστολίδη και τώρα να έρχεται εδώ πέρα ο κύριος Στυλιανίδης. Δεν ξέρω αν είδατε το βίντεο. Είδατε το βίντεο με τον κύριο Στυλιανίδη που το ρωτούσα και ο κύριος Στυλιανίδης. Λοιπόν.
Λέω το εξής, ότι μία ανακοίνωση. Μία ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας του τι υπόθηκε και σε τι δεσμεύεται η κυβέρνηση. Δεν έχει φτάσει. Του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν έχει φτάσει. Όπως πολύ σωστά είπατε. Τίποτε. Απολύτως τίποτε. Δείτε στην Κορέξπο να δούμε μαζί ένα βίντεο. Το έχω δει. Είναι μεγάλα. Ο Σπύρος ο Μπαντής. Αυτή η επιχείρηση, αυτός ο άνθρωπος. Καταστράφηκε. Ναι, ναι, σηκώνει τα χέρια ψηλά. Λοιπόν, πάμε να το δούμε μαζί. Κλειστό είναι σήμερα καθώς και τις επόμενες ημέρες στο εμπορικό κέντρο Corexpo, καθώς πραγματοποιούνται εργασίες για την αποκατάσταση του χώρου μετά την πρόσφατη σφοδρή νεροποντή, η οποία προκάλεσε υπερχείληση του ρέματος της Καβαλάρενας, από την οποία πλημμύρισε το εμπορικό κέντρο, προκαλώντας ζημιές στα εμπορεύματα πολλών χιλιάδων ευρώ. Ο ιδιοκτήτης του εμπορικού κέντρου μίλησε στο Start, ζητώντας μεταξύ άλλων να επισπευτούν οι διαδικασίες που απαιτούνται μέχρι την οικονομική αποζημίωση. Μεγάλη νεροποντή που έριξε την περασμένη Τετάρτη. Το νερό μέσα στο κατάστημα θα το δείτε και μετά. Έφτασε περίπου στο ύψος του 35 με 40 εκατοστά. Όπως καταλαβαίνετε, όλα τα εμπορεύματα είναι όλα σχεδόν άχρηστα. Και η αιτία η οποία μπήκε το νερό είναι το ρέμα, το οποίο είναι ακαθάριστο. Θέλω σας παρακαλώ να πάρετε και πλάνα από εκεί. Είναι φραγμένες οι εκβολές. Κάποιοι άλλοι πιο πέρα το έχουν στενέψει για κάποιους λόγους. Δεν είδα καμία υπηρεσία να έρθει, ούτε να ενδιαφερθεί. Μάθαμε προχθές επίσης ότι την Παρασκευή αναμένεται πάλι ίδια καιρικά φαινόμενα. Πάλι δεν είδα κανέναν να έρθει να δει, να ενδιαφερθεί τι έγινε και για τον λόγο που έγινε. Από την άλλη θέλω να πω ότι όλοι οι πολίτες όπως και εγώ πληρώνουμε δυσβάστακτα δημοτικά τέλη. Εγώ πληρώνω 350 με 400 ευρώ το μήνα, παραδείγματος χάρη. Έτσι, πού είναι ο Δήμος, η Πολιτεία και όλοι αυτοί που εμείς τόσα χρόνια πληρώνουμε να φτιάξουν και να επιμεληθούν τέλος πάντων την ασφαλειά μας. Έτσι, και όχι μόνο αυτό, αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί μας πρόχνουν όλοι και ρωτάνε κάθε φορά ασφάλεια έχεις. Γιατί να έχω ασφάλεια, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχε, κύριε Πρωθυπουργέ. Εσείς το κράτος δεν έπρεπε να μου έχετε ασφάλεια. Πρέπει δηλαδή να τα πληρώνω αλλού. Κάτι που εσείς δεν μπορείτε να μας προσφέρετε. Τότε μη ζητάτε. Έτσι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και εσείς και όμως από το κατάλληλο να τα μεταφέρετε, να γίνουν γρήγορα οι αποτιμήσεις, να δοθούν γρήγορα οι αποζημιώσεις στους επιχειρηματίες και να μπορούμε να συνεχίσουμε. Η εικόνα της καταστροφής που προκάλεσε η θεομηνία στο εμπορικό κέντρο της Corexpo είναι χαρακτηριστική. Ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τα σπίτια που υπέστησαν τεράστιες καταστροφές από την υπερχείληση του ρέματος Καβαλάρενα είναι και το εμπορικό κέντρο της Corexpo. Όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, οι ζημιές είναι αρκετά μεγάλες και μάλιστα σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Από την υπερχείληση του ρέματος της Καβαλάρενας επλήγησαν επίσης και άλλα σπίτια καθώς και επιχειρήσεις. Τώρα από την άλλη προσπαθούμε να βρούμε μια βοήθεια από άλλες υπηρεσίες. Παραδείγματος χάρη θα πάμε λίγο προς τα εκεί, θα δείτε ας πούμε περίπου 10 στρέμματα γεμάτο στη λάσπη. Ψάχνουμε να βρούμε μια δημόσια υπηρεσία, δεν ξέρω αν λέγεται πυροσβεστική, αν λέγεται τέλος πάντων τι λέγεται, να μας βγάλει τη λάσπη.
Αν θα βρέξει λίγο, θα ξαναπούν τα νερά μέσα. Εγώ δεν μπορώ να δεκάω τη λάσπη. Παραδείγματος χάρη. Έτσι. Δεν ξέρω πού πρέπει να απευθυνθούμε. Κοιτάξτε, με ένα πρόχειρο προϋπολογισμό πιστεύουμε ότι είναι περίπου 200.000 είναι. Σαν, ναι. Είναι το κατάστημα, θα το δείτε βέβαια, θα σας δείξω και πλάνα. Είναι 3.000 τετραγωνικά. Έτσι. Υπάρχουν ακριβά εμπορεύματα. Ας πούμε, ένα πλυντήριο όπως ξέρετε έχει 200-300 ευρώ. Όταν μέσα έχει 50 πλυντήρια, μάνι μάνι, έτσι. Υπάρχουν σόπες μεγάλες, θερματικά, πάρα πολλά ηλεκτρικά. Έτσι. Το μαγαζί είναι γεμάτο από εμπορεύματα. Οπότε είναι και μήπως είναι και παραπάνω η ζημιά. Έτσι. Τώρα εντάξει, θα κάνουμε αποτίμηση. Ξεκινήσαμε τώρα από χτες. Σιγά σιγά να αδειάζουμε. Και θα δούμε τελικά ποιο είναι το κόστος της ζημιάς. Βρισκόμαστε τώρα στο ρέμα της Καβαλάρενας που λέγαμε. Μπορείτε και εσείς να δείτε ότι είναι γεμάτο πέτρες. Στο βάθος του ήδη έχει στενέψει η εκβολή του. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν και όλοι οι επιχειρήσεις και τα επόμενα σπίτια, εφόσον το νερό δεν μπορούσε από κάπου να βγει. Και είναι αυτό το οποίο σας είπε ο στρατηγός πυροσβεστικής. Το ρέμα της Καβαλάρενας έχει δώσει πολλές πλημμύρες. Έχει δώσει πολλές καταστροφές. Υπάρχει κόσμος που έχει καταστραφεί εντελώς στην πλημμύρα πριν από 10 χρόνια. Και ελάχιστα αποζημιώθηκε. Και ζούσαν και οι άνθρωποι, ζήσαν οι άνθρωποι πάρα πολλές περιπέτειες για να πάρουν και τα χρήματά τους. Μα αν μου επιτρέπετε, κύριε Ζηνιάτη, το φοβερό της υπόθεσης δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς την καταστροφή αυτού του επιχειρηματία. Ο κύριος Παντής καταστράφηκε ουσιαστικά. Αλλά θεωρήστε κάτι άλλο, πάρτε υπόψη σας κάτι άλλο. Ακόμα κι αν υπήρχε δυνατότητα σε μία άλλο χώρο να έχει μία αποθήκη που να έχει όλα αυτά τα πράγματα μέσα. Δεν μπορεί να ανοίξει αύριο το πρωί το μαγαζί του και να συνεχίσει. Γιατί ο φόβος και ο κίνδυνος να βρέξει αύριο μεθαύριο και να ξαναδημιουργηθεί το ίδιο είναι δεδομένος. Ναι. Αν λοιπόν αυτού του ανθρώπου δεν του δώσουμε αφενός άμεση αποζημίωση και αφετέρου να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να ανοίξει με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια την επιχείρηση του αύριο, τι κάνουμε. Με συγχωρείτε. Μετράμε τις μέρες που περνάνε. Κύριε Βουλευτά, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Δεν ξέρω αν υπόθηκε και σύσκεψη. Δεν ήμουν εκεί. Θα έρθει, ακούω τώρα, ένα αφήγημα ο στρατός. Αυτό σας είπα πριν. Μα ο στρατός δεν μπορεί να μπει στα ρέματα. Τώρα, δηλαδή, οι όποιες παρεμβάσεις στα ρέματα και στα ποτάμια έπρεπε να είχαν γίνει τους καλοκαιρινούς μήνες. Που ήταν οι χαμηλότεροι στάθμοι στα ποτάμια, στα δε ρέματα που δεν υπήρχαν νερό. Τώρα είναι λασπωμένα. Είναι το έδαφος δηλαδή μη σταθερό. Δεν μπορεί ούτε αυτοκίνητο είτε ότι ειδικό όχημα να μπει και να καθίσει. Κύριε Ζηνιάτη, έχω την εντύπωση ότι αυτός ο μύθος του στρατού δημιουργήθηκε για το θέμα στο ποτάμι του ποταμού και για το ποτάμι στη Μεσογγή. Εκεί δημιουργήθηκε η αναγκαιότητα να φτιάξουμε ένα μύθο, γιατί και καλά στην Κέρκυρα δεν υπάρχουν τα μηχανήματα τα οποία μπορούν να δώσουν λύσεις. Γνωρίσα όμως, εγώ δεν το γνώριζα, αλλά από ό,τι ενημερώθηκα, υπάρχει πλωτό στην Κέρκυρα το οποίο τα προηγούμενα χρόνια έκανε αυτή τη δουλειά. Όποτε αποφασίζαμε και καθαρίζαμε το ποτάμι του στην περιοχή στον ποταμό, υπήρχε πλωτό εδώ στην Κέρκυρα συγκεκριμένου επιχειρηματία δικού μας, ο οποίος το έκανε. Και λέω εγώ τώρα, πέραν από την τεχνική, όποια τεχνική βοήθεια μας δώσει ο στρατός, τι άλλο θα μπορέσει να κάνει ο στρατός. Το ξαναλέω και πάλι, να δω και απαντήσεις στη Χρυσίδα, να δω και απαντήσεις, πού να δω και απαντήσεις. Για πείτε μου στις περιοχές που δημιουργούνται πλημμύρα με την πρώτη βροχόπτωση. Εγώ ας πω. Εδώ πρέπει να βγουν άμεσα τα συνεργεία του Δήμου, πρέπει να βγουν άμεσα τα συνεργεία της περιφέρειας, να κάνουν ό,τι μπορούν εμπαλωματικές κινήσεις, παρεμβάσεις, για να δούμε με λίγα λόγια πώς θα ξεχειμονιάσουμε. Δηλαδή, το ζητούμενο είναι πώς θα ξεχειμονιάσουμε. Συγχωρείτε δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Αρχίζει να γίνεται τραγικό η ιστορία, αρχίζει να γίνεται τραγική. Βεβαίως. Προσθετικά είναι, δηλαδή δεν είναι μια ευθύνη η οποία βαρύνει σήμερα την κυρία Κράτσα. Όχι βέβαια. Ανδρέου. Προσθετικά χρόνια έχουμε να κάνουμε με τη δική μας αβελτηρία επί σειρά ετών. Ναι, κύριε Ρικό, είναι σίγουρο ότι οι υποδομές της Κέρκυρας είναι γερασμένες. Το ότι είναι γερασμένες οι υποδομές της Κέρκυρας δεν φταίει η σημερινή κυβέρνηση. Φταίει και η χτεσινή, φταίει και η προχτεσινή, φταίει και η αντιπροχτεσινή που έρχονταν από το δικό μου πολιτικό χώρο. Για να μην νομίσει κάποιος ότι θέλω να αφήσω, επειδή είναι πολλά χρόνια από ο δικός μου πολιτικός χώρος δεν έχει κυβερνήσει, λοιπόν φτάνουμε μέχρι εκεί. Σύμφωνο. Είναι διαχρονική ευθύνη. Το ζήτημα όμως για τον Κερκυραίο συντοπίτη μας δεν είναι ποιος έχει τις ευθύνες, είναι τι κάνουμε τώρα για το αύριο. Έγινε η πλημμύρα, επήλθε η καταστροφή, επήλθαν οι ζημιές. Η επόμενη μέρα πώς θα είναι πιο εξασφαλισμένη. Πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι σε πολύ λίγα λεπτά.
Κυρίες και κύριοι, είναι βράδυ Σαββάτου και αντί να ακούμε το άσμα βράδυ Σαββάτου και εσείς κάπου, είμαστε εδώ και προσπαθούμε να καταλάβουμε με τον καλεσμένο αυτής της εκπομπής, τον κύριο Δημήτρη Μπιάνκη, όλα αυτά τα οποία συνθέτουν το πολιτικό και κοινωνικό μας περιβάλλον σε ένα νησί που έχει πληγές και σήμερα κυριολεκτικά παρατρίχα δεν ζήσαμε την ένταση των πλημμυρικών φαινομένων 10 μέρες πριν. Προβλήματα φάνηκαν, ελλείψεις για μία ακόμη φορά ήταν πολύ εμφανείς. Διαπιστώσεις γίνονται. Και εδώ με τον βουλευτή Κέρκερας του Κινήματος Αλλαγής προσπαθούμε να καταλάβουμε το τι μέλη γενέστε με μία κριτική διάθεση, διότι κακά τα ψέματα η έλευση του κυβερνητικού κλιμακίου με χωρίς ανακοίνωση της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης για τον τρόπο διαχείρισης των προβλημάτων του μπάλου στην Κέρκυρα. 10 μέρες μετά, ό,τι βγάζει, έβγαλε η περιφέρεια που λέει ότι εμείς ζητήσαμε αυτά τα χρήματα, ο κυβερνητικός βουλευτής που έκαμε κάποιες επαφές και κάποιες συναντήσεις, αλλά ο πολυθρύλητος κύριος Στυλιανίδης και ο κύριος Τριαντόπουλος, το Μέγαρο Μαξίμου, διότι ο κύριος Τριαντόπουλος είναι στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι ανταυτού. Δεν έχει βγάλει μία ανακοίνωση. Ο Σταϊκούρας δεν έχει βγάλει μία ανακοίνωση ώστε να πει τι θα γίνει με τους ανθρώπους οι οποίοι καταστράφηκαν και δεν μπορούν να πληρώσουν πιθανόν φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις προς το κράτος. Δεν έχει βγει κάποια ανακοίνωση σχετικά τι θα γίνει με την περίφημη ιστορία των ασφαλιστικών εισφορών ή με τις εκκρεμότητες και τις αναγκαιότητες και εργαζόμενους. Απολύτως τίποτα. Και προσπαθώ να καταλάβω, δηλαδή, μου λέει, έρχεται λέει ο αρχηγός του μηχανικού στην Κέρκυρα. Και μου έστειλε ένα μήνυμα χθες, προχθές, κύριε βουλευτά, ένας τηλεθεατής μας, είναι και σεβάσμιος στην ηλικία άνθρωπος, κατοικεί στην περιοχή του Τρίκλινος, Κλαβούνος λέγεται, και μου είχε χιούμορ. Μου λέει, δηλαδή στη Βενετοκρατία τι είχαν κάνει, είχαν τραχτέρ και καθαρίζανε τον τράφο των Βαρυπατάδων και το ποτάμι του ποταμού στο Τρίκλινο. Εκεί είναι το πρόβλημα, κύριε Ζηλιάτη. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ένα είναι αυτή καθ' αυτή η ζημιά που υποστήκαμε με αυτό το καιρικά φαινόμενα και ένα άλλο είναι ότι προσπαθούν να μας παρουσιάσουν μια επίπλαστη πραγματικότητα. Δεν μπορώ να φανταστώ εγώ ότι η Κέρκυρα των 120.000 και των τόσων εργολάβων και των τόσων ανθρώπων δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί και να δώσει απαντήσεις σε αυτά που βιώνει σήμερα ο κόσμος που έχει πλημμυρίσει. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα έρθει ο στρατός για να δω και απαντήσεις στην επόμενη μέρα στον οικογενειάρχη που είναι στη Χρυσίδα και είδε και σήμερα πάλι το σπίτι του να πλημμυρίζει, στον άλλον που είδε την εθνική οδό στη Χρυσίδα πάλι να είναι ένα μέτρο νερό. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι είναι ο στρατός που θα δώσει τις απαντήσεις. Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Περνάνε οι μέρες, χάνουμε χρόνο και δεν δίνουμε λύσεις. Αυτή είναι η ουσία για μένα του ζητήματος. Ο στρατός, αν έρθει, θα έρθει να δει δύο θέματα σοβαρά. Πάρα πολύ σοβαρά. Ναι. Θέλετε να λένε αυτό το ποτάμι για τον ποταμό. Το ένα είναι η γέφυρα. Θέλει να είναι για τη Μεσογγή. Το ένα είναι η γέφυρα. Θέλει να είναι οι κατολιστήσεις που γίνονται, που είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα και θα πρέπει να το εξετάσουν κάποιοι με τελείως διαφορετική διάσταση. Αυτό κινδυνεύει. Ακριβώς αυτό σας λέω. Στο Βυρό, δηλαδή, υπάρχει η αναγκαιότητα υποστηλώσεων και άλλων έργων. Δηλαδή, σαν αυτά που έκαμε ο Γαλιατσάτος στην περίπτωση του δρόμου του Αχιλίου, καθώς πηγαίνουμε προς την Εθνική Οδό της Λευκύμης. Εκεί έγινε ένα τεχνικό έργο με τεράστιες πασαλοπήξεις για να μπορέσει να κρατηθεί ο δρόμος, ο οποίος κατέρε επί σειρά ετών. Δηλαδή, εδώ χρειαζόμαστε, ναι, βεβαίως, ενεργία. Είναι αναγκαίο. Είναι αναγκαίο. Αλλά δεν μπορεί όμως για όλα τα άλλα τα μικρά να μην έχω δει το αναγκαίο και το. Σας έφερα ένα παράδειγμα και σας είπα για την περιφερειακή οδό από εδώ. Όποια περιφερειακή οδό και να πάρετε, αυτή που πηγαίνει από Δασιά, Ήψο και φτάνει Κασιόπη. Θέλετε να πάμε από την άλλη που πηγαίνει στη Ρόδα, στην Αχαράβη. Θέλετε να πάμε από την άλλη που πηγαίνει Ρόδα, Καρουσάδες. Πηγαίνετε αύριο το πρωί να τα επισκεφτείτε, εσείς ή οποιοδήποτε συντοπίτης μας, να δείτε αν ο δρόμος δεξιά και αριστερά είναι καθαρισμένος. Αν τα καλάμια έχουν κοπεί από τους δρόμους. Αν έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να μην μαζεύεται το νερό όλο μαζί και πλέον να γίνεται. Συγγνώμη, αυτά που, για τα οποία λέμε τώρα, μιλάμε για αστεία πράγματα. Για αστεία πράγματα. Δηλαδή, μιλάμε για ένα που θα κάνει το δρόμο πάνω κάτω στην Κέρκυρα. Για ένα μπολντοζάκι το οποίο θα πάει στην άκρη του δρόμου και το οποίο θα καθαρίζει το χώμα το οποίο εμποδίζει το νερό της βροχής να ρέει προς τον χώρο στον οποίο τελικά συγκεντρώνουν τα όβρια ύδατα. Αλλά περάσατε από τους γιατρώνες. Βεβαίως. Είναι, επειδή είστε από τη Βόρεια Κέρκυρα. Είναι τύχη για τη Βόρεια Κέρκυρα που τα καιρικά φαινόμενα του μπάλου δεν εκδηλώθηκαν με την ίδια ένταση στο βόρειο τμήμα του νησιού. Το ο τυφλός, παραδείγματος χάρη. Ο τυφλός. Ο τυφλός.
Έχει καθαριστεί. Ο τυφλός είναι ένα ποτάμι της Βόρειας Κέρκυρας. Ξέρετε πώς γνωρίζουν τον τυφλό? Στην κατάληξή του στο Σιδάρι. Ούτε ξέρουν πού είναι οι πηγές τους. Ναι. Ούτε έχουν ασχοληθεί ποτέ από πού ξεκινάνε και πώς φτάνουν στο Σιδάρι. Δεν το γνωρίζουν, κύριε Ζηνιάτη. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι πράγματι εξωφρενικό. Δεν μπορεί να βρεθεί καμία λογική απάντηση σε αυτά όλα που γίνονται. Ωραία, λοιπόν, και κάτι άλλο που επιτρέψτε. Επιτρέψτε μου ένα τελευταίο στοιχείο. Είδαμε κάποια περίεργα, δεν θα πω περίεργα, κάποια δυνατά έτσι, επικοινωνιακά δελτία τύπου που έβγαλε η Περιφερειακή Αρχή, η οποία ζητάει 15 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Ειλικρινά, πιστεύει κάποιος ότι αν υπήρχε δυνατότητα αύριο το πρωί να έρθουν τα 15 εκατομμύρια εδώ, θα είχαν δυνατότητα να τα κάνουν κάτι? Όταν δεν μπορούν να δώσουν απαντήσεις σήμερα για το δέντρο που είναι κομμένο μέσα στον ποταμό και δεν μπορεί να το περάσουν? Όταν δεν μπορούν να βγάλουν τις βάρκες που είναι βουλιαγμένες μέσα? Όταν δεν μπορούν να βγάλουν τα αυτοκίνητα? Θα έρθουν τα 15 εκατομμύρια να φέρουμε το στρατό μετά να τα χρησιμοποιήσουμε. Θα φέρουμε το στρατό μετά και τα 15 εκατομμύρια για να μπορέσουμε να κάνουμε έργα, έτσι δεν και είναι? Παρένθεση, όπως μου λέει ένας καλός. Εγώ θεωρώ ότι προσβάλλει την τεχνική. Που είναι και πολύ ευαίσθητο στα θέματα περιβάλλοντος. Οι βουλιαγμένες βάρκες στο ποτάμι του ποταμού συνεχίζουν και μολύνουν το ποτάμι. Βεβαίως. Επειδή κάποιες από αυτές έχουν βουλιάξει. Και έχουν τα κάψιμά τους. Και έχουν τα κάψιμα. Πολύ σωστά το λέτε. Και συνεχίζουν και βγαίνουν. Λοιπόν, πάμε τώρα στα του κινήματος αλλαγής. Έχουμε 10 λεπτά. Και θέλω να μου κρίνετε, σας άκουσα και στην τοποθέτηση που έχετε κάνει. Έχω νιώσει, και θα ήθελα να μου το επιβεβαιώσετε, ότι δεν έχετε βγει εμφανώς, δημόσια δηλαδή, να υποστηρίξετε κάποια από τις υποψηφιότητες εδώ. Και επειδή θέλω να γίνω ακόμη πιο ειλικρινής μαζί σας, οι πληροφορίες μου λένε ότι ο Δημήτρης Μπιάνκης θέλει να κρατήσει ένα κλίμα ενότητας στην παράταξη, πέραν της όποιας επιλογής, να καταλήξει αυτό το κόμμα σε μια συσπήρωση μετά την επιλογή της πλειοψηφίας. Και έτσι λοιπόν δεν ξέρουν οι υποψήφοι αν ο Μπιάνκης είναι με τον Παπανδρέου, με τον Αδρουλάκη, με τον Λοβέρδο, με τον Γερουλάνο. Φαντάζομαι ηλικιακά είσαστε πιο κοντά στον κύριο Χριστίδη. Όχι. Δυστυχώς όχι. Φαντάζομαι δυστυχώς ότι όχι. Ατυχήσατε που δεν είναι και ο κύριος Κεγκέρογλου. Δυστυχώς δεν είμαι με τον κύριο Χριστίδη τόσο ηλικιακά κοντά. Είναι πιο μικρός. Διότι αν ήταν υποψήφιος πολύ τελικά ο Κεγκέρογλου, θα είχαμε και μια ελληνική πρωτοτυπία. Είναι από το ίδιο χωριό με τον Ανδρουλάκη. Έχετε δίκιο. Δηλαδή το χωριό του Κεγκέρογλου και του Ανδρουλάκη έβγαλε δύο υποψηφίους Προέδρος του κινήματος αλλαγής. Λίγο έλειψε να το δούμε και αυτό. Από την Κρήτη είναι και οι δύο. Ναι. Χωριό της Κρήτης. Είναι από το χωριό το συγκεκριμένο που έχει πάθει τις ζημίες τώρα με το σεισμό. Αρκαδοχώρη. Αλεποχώρη, πώς λέγεται. Ακριβώς. Ναι. Από το ίδιο χωριό είναι. Θα ζούσαμε και αυτό, κύριε Ζηνιάτη, πράγματι. Τα έχουμε ζήσει όλα. Λοιπόν, πείτε μου τώρα. Ναι, ας σταματήσουμε να, γιατί δεν είναι για γέλια πραγματικά. Θεωρώ ότι αυτή την εσωκομματική διαδικασία της Δημοκρατικής Παράταξης φαίνεται ότι την παρακολουθεί η κοινωνία. Λόγος για τον οποίο εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι από τη θέση που μου έχει τάξει ο κερκυραϊκός λαός και με έστειλε σαν αντιπρόσωπό του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, έχω ένα περισσότερο ρόλο να παίξω, έτσι ώστε να κρατήσω το συγκεκριμένο χώρο παρά τις όποιες αντιθέσεις του. Και ξέρετε ότι και σε τοπικό επίπεδο υπήρχαν αντιθέσεις στο κίνημα αλλαγής όσον αφορά τη συμπόρευση με την Περιφερειακή Αρχή. Υπήρχαν μια σειρά από θέματα τα οποία δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση αυτή τη στιγμή το κίνημα αλλαγής σε τοπικό επίπεδο. Αυτό μου δίνει μια μεγαλύτερη, αν θέλετε, ευθύνη να προσπαθήσω μέχρι την τελευταία στιγμή να παλέψω για δύο πράγματα. Το ένα είναι να ακουστούν οι απόψεις και οι προτάσεις όλων των επίδοξων ηγετών που θα έρθουν στην Κέρκυρα, αφενός, και αφετέρου η διαδικασία αυτή να ολοκληρωθεί στις 5 ή στις 12, πότε είναι, του Δεκέμβρη, με τα καλύτερα δυνατά στοιχεία, με τη μεγαλύτερη δυνατή δημοκρατική διαδικασία. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν έρχομαι. Βεβαίως έχω και εγώ τη δική μου συμπάθεια. Δεν θεωρώ όμως ότι αυτή τη στιγμή την τοπική κοινωνία της Κέρκυρας τον ενδιαφέρει αν εγώ συμπαθώ περισσότερο τον Α ή τον Β. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο σημαντικό να παίξω το ρόλο που σας είπα. Αυτό λοιπόν έχω μεταφέρει σε όλους τους υποψήφιους ηγέτες αυτού του χώρου, ότι εγώ είμαι δίπλα τους. Οποιοδήποτε επισκεφτεί το νησί δεν έχει παρά να με πάρει ένα τηλέφωνο να με ενημερώσει και εγώ θα βρίσκομαι δίπλα του, έτσι ώστε να βοηθήσω και την επικοινωνία του με την κοινωνία και τους φορείς και οτιδήποτε άλλο μπορώ να του φανώ χρήσιμος, έτσι ώστε και αυτός να πάρει τα μηνύματα της τοπικής κοινωνίας και τα προβλήματα του νησιού μας, αφενός, αλλά αφετέρου και αυτός να αφήσει το αποτύπωμά του. Γιατί είναι τώρα η στιγμή, κύριε Ζηνιάτη, και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Είναι η στιγμή καθένας από αυτούς τους επίδοξους ηγέτες να δώσουν το αποτύπωμά τους, το πολιτικό. Το ξέρουμε. Αυτό είναι λοιπόν το ζητούμενο. Αλλά δεν έχουμε τώρα αντίληψη όλοι μας ποιος είναι ο Γιώργος Παπανδρέου? Βεβαίως. Ο καθένας όμως. Δεν έχουμε αντίληψη ποιος είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος? Ο καθένας λοιπόν. Ο Καστανίδης.
Εγώ θα έλεγα ότι ο μόνος ο οποίος δεν τον έχουμε κρίνει σε κυβερνητικό επίπεδο, η μόνη πιο σωστά, είναι ο Ανδρουλάκης και ο Χριστίδης, που είναι της νεότερης γενιάς. Αλλά οι άλλοι έχουν δώσει ένα δείγμα γραφής ως μέλη είτε Υπουργικού Συμβουλίου, και ο Δε Παπανδρέου ως πρωθυπουργός της χώρας. Βεβαίως. Έχω άδικο σε αυτό. Ο καθένας λοιπόν από αυτούς έχει το παρελθόν του. Έχει το παρελθόν του. Όσοι ασχολούνται με τα κοινά και με το Δημοκρατική Παράταξη τα γνωρίζουν. Οφείλουν όμως τώρα αυτή τη στιγμή, αφού ζητάνε εκ νέου την ψήφο του, ζητάνε την ψήφο των δημοκρατών αυτής της χώρας, ζητάνε να μας πούνε και την πρότασή τους. Ποια είναι ο σχεδιασμός τους, ποιο είναι το αφήγημά τους, ποιο είναι το όραμά τους για την επόμενη μέρα για την Ελλάδα, ποια η θέση τους σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, ποια η σχέση τους σε σχέση με μια σειρά από θέματα που ταλανίζουν σήμερα την πατρίδα μας και τα οποία φαίνεται τον τελευταίο καιρό που γιγαντώνονται. Ποιες είναι οι απόψεις τους και η θέση τους, αν θέλετε, για την αυριανή μέρα, τι παραγωγικό πρόσημο πρέπει να έχει. Για κυδεύεται η ενότητα του Κινάλ από αυτές τις υποψηφιότητες και πιθανότατα από την ένταση του προεκλογικού, μάλλον των προεκλογικών εντάσεων. Εγώ, κύριε Ζηνιάτη, σε όλες μου τις επικοινωνίες που κάνω με όλους τους επίδοξους ηγέτες, μεταφέρω ότι είναι στα χέρια τους να διατηρήσουν και να σφυριλατήσουν την ενότητα. Ένα ζητούμενο είναι λοιπόν να φτάσουμε στην ημέρα της εκλογής και ένα ζητούμενο είναι η επόμενη μέρα. Πρέπει λοιπόν με διάφορα μηνύματα ο καθένας από αυτούς να περάσει στην κοινωνία και να την πείσει ότι θα σεβαστούν το όποιο εκλογικό αποτέλεσμα. Είναι το πιο σημαντικό για μένα, είναι αυτό το πράγμα που πρέπει να γίνει. Πρέπει ο καθένας με την τοποθέτησή του, με τις πράξεις του, με το αφήγημά του, αν θέλετε, να διαβεβαιώσει τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται, που έχουν την αγωνία για τον δημοκρατικό χώρο, να τον διαβεβαιώσουν ότι θα σεβαστούν την επόμενη μέρα. Και σε αυτή την περίπτωση έχουμε δύο πράγματα να κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι. Να διασφαλίσουμε τη δημοκρατική διαδικασία και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να πετύχουμε τη μαζικότητα. Γιατί θεωρώ ότι η μαζικότητα μπορεί να διασφαλίσει και με μεγαλύτερη ασφάλεια και αν θέλετε την ενότητα, κύριε Ζηνιάτη. Ναι, θα είναι πολύ πιο δύσκολο αν... Πόσο επηρεάζουν οι εξελίξεις στο Κινάλ το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Θεωρώ ότι φαίνεται. Ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας, κατά την άποψή σας, αν ενδιαφέρονται και ανησυχούν για ένα μαζικοποιημένο και επαναπροσδιορίζουν το ρόλο του στο χώρο του κέντρου, της κέντρο-αριστεράς, κίνημα αλλαγής. Δεν ξέρω αν το θέλουν όλοι να μαζικοποιηθεί και να ενδυναμωθεί. Ξέρω όμως ότι όλοι γνωρίζουν πλέον ότι η επόμενη μέρα θα συμπεριλαμβάνει με τον Α ή Β τρόπο. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα είναι με τον Α τρόπο, που αυτός είναι ποιος, ότι το κίνημα αλλαγής θα έχει βρει πραγματικά τα στέρεα θεμέλια του, θα έχει εκπονήσει ένα σχέδιο, ένα αφήγημα στην ελληνική κοινωνία και θα είναι όσο γίνεται πιο δυνατό για να μπορέσει να επιβάλλει, αν θέλετε, και το αυριανό πρόγραμμά του για την Ελλάδα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ξεκάθαρο, θεωρώ, και είναι πασιφανές ότι παρακολουθούν οι πάντες τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο χώρο. Σύμφωνοι, δηλαδή φαντάζομαι ότι ο κύριος Μητσοτάκης ανησυχεί, μη χάσει το Χρυσοχοίδη, γιατί αν βγει ο κύριος Παπαδόπουλος. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει αυτό. Δεν ή να χάσει την Άντζελα Γκερέκου. Δηλαδή, με πρόεδρο του Κινάλ τώρα, η κυρία Γκερέκου, θα παραμείνει στη δεξιά. Αποδεικνύεται. Συγγνώμη που σα. Η κυρία Ξενογιαννακοπούλου στο ΣΥΡΙΖΑ ή ο κύριος Ραγκού στο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ζηνιάτη. Δηλαδή, τα εξαπτέρυγα του Γιώργου σήμερα είναι μοιρασμένα. Άλλοι στη Νέα Δημοκρατία και άλλοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Και προσπαθώ να καταλάβω και το σύνθημα της νέας αλλαγής και το σύνθημα της επανατοποθέτησης σε έναν λεγόμενο προοδευτικό και δημοκρατικό χώρο του κινήματος αλλαγής. Σας μιλάω ειλικρινά, προσπαθώ βεβαίως να καταλάβω. Βεβαίως. Δεν μιλάω για τον Γιώργο Παπανδρέου μόνο. Μιλάω και για τον Λοβέρδο, ο οποίος έκαμε την δήλωση προχθές και παρά το γεγονός ότι υπάρχει και ομόφωνη απόφαση της Σχετικής Επιτροπής ότι είναι σταθερά το κίνημα αλλαγής προσανατολισμένο στον προοδευτικό χώρο και επιδιώκει συνεργασίες στο λεγόμενο προοδευτικό μέτωπο. Ε? Βεβαίως. Έτσι δεν είναι. Έτσι όπως, ωραία, το λέτε, όπως το λέτε. Λοιπόν, προσπαθώ να καταλάβω όλα τα πρόσωπα τα οποία στο προηγούμενο διάστημα θα τα έλεγα ότι ήταν και διστακτικά σε ζητήματα ουσιαστικής λειτουργίας του κόμματος. Το κόμμα σας, με βάση τη δική μου γνώση και άποψη, έχασε και πολλά από τα στοιχήματα της κοινωνίας, επειδή είχε γίνει αρχηγοκεντρικό. Σωστό. Ωραία, έτσι δεν είναι. Σωστό. Δεν ζήσαμε στην τοπική κοινωνία την δική σας. Τη δική σας παρέμβαση και είπατε να βγει η κεντρική καθοδήγηση, να βγει το κόμμα και να τοποθετηθεί στα ζητήματα που αφορούν την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και τελικά διαβάσαμε μια δειλή ανακοίνωση. Μια ανακοίνωση. Δειλή όμως. Δειλή.
Έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν είναι το στίγμα της ξεκάθαρα και με 38 τρόπο. Ωραία. Δεν το έδειχνε. Είναι αλήθεια αυτό. Τι να πω. Και φαίνεται αυτό και σαν σήμερα που κουβεντιάζουμε. Αυτό το πράγμα όμως δεν είναι ουσιαστικά το ζητούμενο για το κίνημα αλλαγής. Βεβαίως. Γι' αυτό σας είπα ότι πολύ σημαντική είναι αυτή καθ' αυτή η διαδικασία. Είναι αυτή καθ' αυτή. Αλλά πιο ουσιαστικό για μένα είναι η επόμενη μέρα και η διαδικασία η οποία θα υπάρξει, η αποδοχή του αποτελέσματος. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο χώρος αυτός εδώ έθρεψε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι πήγανε και από τα δεξιά, όπως πολύ σωστά είπατε, και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, όπως πολύ σωστά είπατε. Ο χώρος όμως είναι εδώ. Αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν από τα δεξιά και από τα αριστερά πήγανε, αξιοποιήθηκανε, το αξιοποίηση μέσα σε εισαγωγικά, ουσιαστικά τους εκμεταλλεύτηκαν, εγώ θα πω, δεν τους αξιοποίησαν. Και ένας πάει στην άκρη του. Το βλέπετε. Τους εκμεταλλεύτηκαν. Τώρα με συγχωρείτε, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, ωραία, είναι τομεάρχη. Να σας πω, έτσι και λέγαμε προχθές. Η κυρία Ξενογιαννακοπούλου ήταν γραμματέας του κόμματός σας όταν ο Παπανδρέου εκτείναζε τα οικονομικά του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Υπουργός της Υγείας στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, στην πρώτη κυβέρνηση, και ο κύριος Άλεξης Τσίπρας, όταν έκανε την περίφημη εκείνη εξεταστική για τα θέματα της υγείας, ξεχνούσε και τον απίθανο εκείνο τύπο που είχε κάνει υπουργό την διευθυντία του υγείας, αλλά και την Ξενογιαννακοπούλου. Θέλω να πω δηλαδή, αυτό το λεγόμενο προοδευτικό μέτωπο, αυτά τα ζητήματα της δημοκρατίας, της ουσίας και της αξιοπρέπειας, δεν ξέρω αν έχουν την οπτική της ανάγκης του ελληνικού ίσως λαού για ξεκαθάρισμα των δεδομένων. Κύριε Ζηνιάτη, ίσως δεν έγινε κατανοητή τοποθέτησή μου, λέγοντας για τα πρόσωπα τα οποία τα αξιοποίησαν μέσα σε εισαγωγικά οι εκ δεξιών και εξ αριστερών ευρισκόμενοι πολιτικοί χώροι. Ναι. Εννοούσα ότι μέχρι πριν από κάποιες μέρες, κάποιους μήνες, ο κύριος Χρυσοχοΐδης ήταν βαρισίμαντος τέλεχος της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Ναι. Σήμερα γνωρίζετε που βρίσκεται και τι κάνει και ποιος είναι ο πολιτικός του λόγος και η παρέμβασή του. Εγώ δεν γνωρίζω. Εσείς το γνωρίζετε. Στα ζήτητα. Αυτή είναι λοιπόν η τύχη, αν θέλετε, των ανθρώπων και δι, οι οποίοι έχουν παίξει κάποια φορά ένα ρόλο και στην πορεία διαπιστώνουν ότι πρέπει να το αλλάξουν. Ναι. Λες και η επιλογή να γυρίσουν και να ασχοληθούν με το σπίτι τους, με τη δουλειά τους και με την οικογένειά τους δεν υπάρχει πουθενά. Όχι, βέβαια. Έτσι. Όχι, βέβαια. Λες και ότι δεν μπορεί να αντικατασταθεί οποιοδήποτε Δημήτρης Μπιάνκης στην πολιτική, στη πρακτική ή ο κύριος Ζηνιάτης στη δημοσιογραφία της Κέρκυρας. Ο περιούσιος του λαού της, του Θεού τώρα. Τι είναι αυτά που αφήνει χωρίς να τα καλύψει. Πολύ που ήταν απόψε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα επιστρέψετε στη Βόρεια Κέρκυρα. Δεν βρέχει ευτυχώς, φαντάζομαι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Δεν βρέχει, έσπηρε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε. Λοιπόν, χαρά μας. Και θα τα λέμε και το επόμενο διάστημα. Να δούμε τώρα ο κύριος Ταϊκούρας αν θα βγάλει καμία ανακοίνωση και με την κουβέντα που κάναμε. Μακάρι. Εγώ θα πιέσω πάντως. Ο κύριος Τηλιανίδης ή ο άλλος ο κύριος Τριαντόπουλος. Αύριο η Νέα Δημοκρατία έχει ζυμώσει για να βγάλει την Όδε Κέρκυρας. Σιγά μην τρέχουν για τις αναγκαιότητες του Κοσμάκη. Εγώ επιτρέψτε μου μόνο ένα δευτερόλεπτο για όσο μπορώ και όσο αξίζει να αναφέρω. Κάνατε ερώτηση. Για όσους μας παρακολουθούν. Έχω κάνει ήδη ερώτηση. Θα επανέλθω δηρημύτερος μέσα από τις δυνατότητες που έχω του κανονισμού της Βουλής, πιέζοντας προς όλες τις κατευθύνσεις, για να δοθούν απαντήσεις στα προβλήματα και το κυριότερο σε αυτούς που πλήγησαν και έχασαν όλο τους την οικιστική, όλο το σπιτικό τους και τις επιχειρήσεις τους. Πρέπει γρήγορα να τους βοηθήσουμε. Πού ήσταν απόψε εδώ. Κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Καλή σας νύχτα.